Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι η Ελλάδα σήμερα θωρακίζεται αμυντικά με τον εξυγχρονισμό των ενόπλων της δυνάμεων, ενώ οι διπλωματικές της επιτυχίες βελτιώνουν και ενισχύουν την εικόνα της στο διεθνές περιβάλλον. Η αιωνία η μνήμη των ηρώων του Εθνικού Πολέμου του 1940 και όσων μαζί με αυτούς αγωνίστηκαν μέχρι την απελευθέρωση της χώρας μας από τις δυνάμεις του φασισμού. Χρόνια πολλά σε όλους. Πρέζουλ, το Hospitality in Castorio, the ambassador of Israel, Mr. Yossi Amrani. Mr. Amrani, please, we want to have a short talk about the National Day of Greece for you, for the media and the press of Castoria. Thank you very much. It is a great honor to be here as a guest of the two distinguished members of the Hellenic Parliament. I am honored and I am emotionally moved to be here on this important day. Είναι μεγάλη χαρά, τιμή και ευχαρίστηση να είμαι σήμερα ανάμεσα στους δύο βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και είναι πάρα πολύ όμορφο και μεγάλη και ευχαρίστηση που βρίσκεται εδώ. It is important, especially important, to see all those young kids participating in the spirit of the day. Είναι πολύ όμορφο να βλέπει όλα τα νέα παιδιά, τους μαθητές να συμμετέχουν στην παρέλαση σήμερα. The importance of the day is the value of human spirit, standing on your own. Η σπουδαιότητα της ημέρας είναι πολύ μεγάλη για την αξία της ειρήνης και το πνεύμα της ειρήνης. We educate young kids not to say no, but sometimes saying no is the most noble thing to do. Είναι πολύ σπουδαίο να ξέρει κάποιος να λέει όχι και οι πρόγονοί μας τότε είπαν όχι γιατί χρειαζόταν να πούνε όχι. In Greece taught the world a lesson, a very important lesson, of saying no to the mighty, the strong, to power. Οι Έλληνες έμαθαν σε όλο τον κόσμο να μπορούν να πούν όχι στη δύναμη, στην αδικία, στην ισχύ. Not every time we need to make the calculation, the reasoning of who is more powerful. Sometimes we need to stand on the right thing. And Ofi Day is a reminder of how important it is to stand on your own. Ότι πάντοτε πρέπει, το μήνυμα είναι ότι κάτω να ξέρουμε ότι το πιο σημαντικό δεν είναι η δύναμη αλλά το δίκαιο και πρέπει να επικρατεί το δίκαιο και όχι η ισχύ, η δύναμη. I congratulate Castoria. Συγχαίρει την Καστοριά. I congratulate this region, the country, την περιφέρεια, αυτό το τον τόπο. Day, and it's very important that so many years after the values are still alive and the spirit is still alive and it shows on the young people. Thank you very much. Οι αξίες παραμένουν ζωντανές στο διενεκές για πάντα. Thank you. 8 Οκτωβρίου 2021 σήμερα, 81 χρόνια μετά το έπος του 40. Το μήνυμα είναι σταθερό και διαχρονικό. Οι Έλληνες με ομοψυχία ενότητα είναι σε θέση να πετυχαίνουν να διατηρούν την ελευθερία τους, την εθνική ανεξαρτησία και τη δημοκρατία. Ποτέ, όπως είπε μόλις πριν και ο πρέσβης του Ισραήλ, ποτέ η δύναμη δεν μπορεί να νικήσει το δίκαιο. Και πάντοτε, όταν υπάρχει ενότητα σε έναν λαό, να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες, όπως αυτές οι δυσκολίες που περνάμε τον τελευταίο καιρό, να είναι βέβαιοι όλοι οι Έλληνες ότι ενωμένοι και αποφασισμένοι θα τις ξεπεράσουμε. Χρόνια πολλά και πάντα ελεύθεροι. Σήμερα είναι μια μέρα εθνικής μνήμης και εθνικής ανάτασης. 28 Οκτωβρίου 1940, σύσσωμος ο ελληνικός λαός, είπε όχι στο φασισμό και τον ναζισμό. Τιμούμε σήμερα τους αγώνες του λαού μας για δημοκρατία και για ελευθερία, για αλληλεγγύη και για ισότητα, για δικαιοσύνη και ομοψυχία των λαών. Φέτος είχαμε την τιμή να είναι κοντά μας και ο πρέσβης του Ισραήλ. Η παρουσία του δείχνει ότι θα πρέπει όλοι μαζί οι λαοί να φωνάξουμε ενωμένοι πια όχι στον φασισμό, όχι σε αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας που γράφτηκαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φετινή γιορτή για την Καστοριά είναι πάρα πολύ σημαντική, παρόλο που σε συνθήκες πανδημίας ακόμη και η παρέλαση έγινε περιορισμένη. Θέλω να ευχηθώ του χρόνου τα πράγματα να είναι καλύτερα και να ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες και αυτής της υγειονομικής κρίσης. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στη νέα γενιά, χρόνια πολλά στην Καστοριά, χρόνια πολλά στην Ελλάδα.
θυμούμε τον αγώνα των προγόνων μας πριν 81 χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό μετά από 2 χρόνια, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να γίνει η παρέλαση των μαθητών, των συλλόγων και του στρατού. Εγώ θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους και οι αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία να αποτελέσουν παράδειγμα για εμάς που είμαστε στα αυτοδιοικητικά και γενικώς στα κοινά, ενωμένοι να προσπαθήσουμε για το καλύτερο του τόπου. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. 28 Οκτωβρίου είναι μέρα εθνικής υπερηφάνειας. Μία λαμπρή επέτειος για ένα έπος που έχει χαραχθεί στις μνήμες όλων με χρυσά γράμματα. Μέρα μνήμης, μέρα τιμής για όλους τους ήρωες οι οποίοι έχησαν το αίμα τους για το υπέρτατο αγαθό που είναι η ελευθερία της πατρίδας. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν και να αποτελέσουν φωτεινό παράδειγμα για όλους μας, για τις νέες γενιές, για τις επόμενες γενιές, ώστε να προχωρήσουμε όλοι μαζί μπροστά με ενότητα και ομοψυχία. Χρόνια πολλά. Θυμάμαι τους ήρωες του 1940 που εδώ στα βουνά μας πολέμησαν για την ελευθερία. Θυμάμαι λοιπόν τους προγόνους μας που είπανε όχι. Θέλω όμως να το συνδέσω αυτή την προσπάθεια που κάνανε αυτοί οι λίγοι Έλληνες απέναντι στον φασισμό με τη σημερινή κατάσταση που πρέπει να πούμε όχι στο κομμάτι της πανδημίας. Έχουμε πλέον τα όπλα. Έχουμε το εμβόλιο. Θα παρακαλέσω σε όλους τους συμπολίτες μας, βλέποντας τα τελευταία δεδομένα, τα επιδημιολογικά, να εμβολιαστούν. Να εμβολιαστούν γιατί έχουμε ένα όπλο για να μπορέσουμε να νικήσουμε αυτό τον εχθρό. Όπως τα είχαμε καταφέρει τότε, μπορούμε να τα καταφέρουμε και τώρα. Θα παρακαλέσω ξανά τον κόσμο να πάρει αυτό το όπλο και να το χρησιμοποιήσει για δικιά του, για τη δική του υγεία, για την υγεία των συμπολιτών του, για την υγεία των συνανθρώπων του, για όλους. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα, χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες όπου και να βρίσκονται.